Συζήτηση εν λευκό υπό Παύλου Σιδηρόπουλου. Ας μου επιτραπεί, αφού είναι εν λευκό η συζήτηση, να πω κι εγώ μια γνώμη για την περίφημη διαμάχη ΕΔΕΤ, ΠΑΒΛΑ, ΓΕΣΕΕ, ΠΟΘΑ, ΕΚΑ, ΟΜΣΕ, ΣΕΗ, ΕΤΕ, ΕΜΣΕ, τελεία. Σου ζητάω συγγνώμη, φίλε αναγνώστη, εγώ 15 χρόνια σου μιλάω για ροκ, δεν έχω αλλάξει. Κύριε Θεοδωράκη, εν έτη 1979 σας γνώρισα μόνο για 5 λεπτά. Η θωριά σας και η φωνή σας, πολλών τόνων βάρους, ενέπνεε λεβεντιά αλλά και πολύ έπαρση. Σκεφτείτε να αφαιρούσαμε, κύριε Θεοδωράκη, τους στίχους των Ελίτη, Σεφέρη, Ρίτσο και άλλων, τις εξαίρετες ερμηνείες των Καζατζίδη, Μπιθικότσι, Φαραντούρη και άλλων, το πολιτικό υπόβαθρο που σας στήριξε και σας προώθησε, σκεφτείτε. Αυτό που μένει είναι πολύ μικρό μπροστά σε μια συνεφιασμένη Κυριακή ή σε μια Φραγκοσυριανή. Κύριε Χατζηδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο για τις τεράστιες αμοιβές των χρυσών λαριγκιών, σε εισαγωγικά. Ναι, ο αγαπητός φίλος δημοσιογράφος Γάμα Λιάνης, που κακώς έγραψε stars εντός εισαγωγικών με ελληνικά γράμματα για τους Σιδηρόπουλο και Πουλικάκο, έγραφε κάποτε, πριν από 2 μήνες νομίζω, για χρυσά λαρίγκια και είχε δίκιο. Αλλά εσείς θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ένα έργο, όταν φεύγει από τα χέρια του δημιουργού του, αποκτά δική του προσωπικότητα, δική του ταυτότητα, σύμφωνα με τα οποία χαράσεται η πορεία του και είναι αναφέρεται το δικαίωμα του έργου να ακολουθεί αυτόνομη καριέρα, την οποία εν ονόματι οποιασδήποτε πατρότητος δεν έχετε δικαίωμα να σταματήσετε, ιδάλλως το ίδιο δικαίωμα έχει και το κράτος εν είδη λογοκρισίας. Είστε από τους ανθρώπους που θέλω να πιστεύω τη λογοκρισία τη θεωρείτε εδώ της τέχνης. Όταν απαγορεύετε τα τραγούδια σας, ασεβείτε στη μνήμη τραγουδοποιών όπως ο Γκούσταβ Μάλερ, ο Μόζαρτ, ο Μπέλα Μπάρτοκ και άλλοι. Αυτοί με ξένα γράμματα, παρακαλώ. Μιλάτε για τουρκογύφτικα. Έχετε δίκιο. Κανείς δεν τα θέλει. Αλλά ξεχνάτε ότι ο πρώτος σας δίσκος ήταν οι 6 λαϊκές ζωγραφιές σε συνθέσεις Βασίλη Τσιτσάνη. Συνεχίζοντας λοιπόν, φίλε αναγνώστη, τη συζήτηση εν λευκό, θα αναφερθώ και στον προσωπικό μου δίσκο, τον εν λευκό. Εντός εισαγωγικών εδώ τον λευκό. Ενώ στον τίτλο του άρθρου, το συζήτηση εν λευκό, τον λευκό χωρίς εισαγωγικά. Στην προληπτική λογοκρισία, τα τραγούδια του εν λευκό, με εισαγωγικά, πέρασαν όλα. Εγώ εντωμεταξύ έχω υπογράψει το πρώτο συμβόλαιό μου μετά το Μαρκόπουλο με δισκογραφική εταιρεία, με την EMI, στις 17 Δευτέρου 1982. Γιατί στο δίσκο Φλου υπέγραψε ένα χαρτί ότι αποποιούμε πάσης οικονομικής απαιτήσεως από το δίσκο και έτσι η Σπυριδούλα τότε υπέγραψε συμβόλαιο εκτελεστού με την EMI με ποσοστό 4%. Στη δευτεροβάθμια λογοκρισία με φωνάζει ο τότε διευθυντής της εταιρείας Γάμα Πετσίλας και μου λέει: «Κοίταξε να δεις, μου ήρθε ένα χαρτί και αν θέλουμε να κυκλοφορήσει άλλη παρτίδα από το εν λευκό, πρέπει να βγάλεις τα τραγούδια ήττα, εντός εισαγωγικών, κόμμα, underground με στρας, εντός εισαγωγικών, και ίστατη στιγμή. Για προτροπή της νεολαίας στα ναρκωτικά, τα 2 πρώτα, και για προσβολή της δημοσίας εδούς, το 3ο. Γράφω λοιπόν ένα γράμμα προς όλο τον τύπο της Ελλάδας, εντός παρενθέσεως ημερήσιο και περιοδικό, όπου εν ολίγης λέω
Όλοι σας κυνηγηθήκατε, πολλοί από εσάς βασανιστήκατε, άλλοι φυλακιστήκατε. Προεκλογικά μιλούσατε για κατάργηση της λογοκρισίας. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιείτε και εσείς την καταστολή σαν μέσο, γιατί δεν χρησιμοποιείτε το διάλογο? Ο Θόδωρος ο Σαραντής, τώρα διευθυντής της διαφήμισης στην EMI, προσωπικά μου είχε πει: «Παύλο, το έστειλα παντού, όπως μου είπες». Αν θυμάμαι καλά, εγώ το είδα δημοσιευμένο ή στο pop και rock ή στον ήχο μοναχά. Δεν είμαι και σίγουρος. Ναι, άγνωστε νεαρέ του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς που εξεπλάγεις όταν σου μίλησα στην pub φιλομούσα στην πλάκα, όταν μου είπες ότι δεν περίμενα τέτοια κουλτούρα από πλευράς rock, εκπλήσωμαι. Υπάρχει στο rock το ελληνικό και η κδόα, που σημαίνει κτηνώδης δύναμη, ογκώδης άγνοια, και που αυτή η δύναμη με το αγνό και γνήσιο ένστικτό της, αν θελήσεις να την κοροϊδέψεις, θα σου πετάξει μπουκάλι. Υπάρχει όμως στο ελληνικό ροκ και διανόηση. Αλλά που βέβαια να ξέρεις εσύ για τα περιοδικά πάλι και σήμα, με κεφαλαία γράμματα αυτά τα δύο. Για τα τόσα βιβλία και στίχους που έχουν γραφτεί, υπάρχει στο ελληνικό ροκ και μουσική. Αυτό το ξέρεις. Στο ροκ γενικά υπάρχει αθλητισμός. Ο Έλτον Τζον έχει μια γνωστότατη ομάδα στην Αγγλία. Ψάξε να τη βρεις. Ο Μπομπ Μάρλεϊ βγαίνει στα εξώφυλλα τον δίσκο του με την μπάλα στο πόδι. Και μάλλον δεν θα έχεις δει εκτελεστή της μουσικής ροκ να κατεβαίνει από το Παλκοσένικο για να δεις τι θα πει υδρότας και αδρεναλίνη. Υπάρχουν στο ελληνικό ροκ και τα ναρκωτικά. Γι' αυτά σου έχω ειδική πληροφόρηση παρακάτω. Υπάρχει στο ελληνικό ροκ και η πολιτική. Για να μην αναφερθούμε παγκόσμια στα τραγούδια διαμαρτυρίας του Bob Dylan και τόσων άλλων, σε στίχους όπως του Mick Jagger, εντός εισαγωγικών, λένε πως είναι η κατάλληλη εποχή για το παλάτι της Επανάστασης. Αλλά εκεί που μένω εγώ, αυτό το παιχνίδι δεν είναι παρά μια ενοχλητική λύση. Έτσι, τι άλλο μπορεί ένα αδύναμο αγόρι να κάνει από το να τραγουδάει σε μια rock and roll μπάντα, μιας και στο κοιμισμένο Λονδίνο απλά δεν υπάρχει θέση για κάποιον που θέλει να διαδηλώνει τα πιστεύω του στο δρόμο. Street fighting men. Παγκόσμια σου αναφέρω το όνομα και μόνο του συγκροτήματος Gang of Four. Εντός παρενθέσεως, συμμορία των τεσσάρων, βλέπε χείρα του Μάου. Τη γνωστή πολιτική θέση και δράση των κλάς. Τις φωτογραφίες του Bob Marley και την συμπαράστασή του στον αντιπρόσωπο της αριστεράς στην Τζαμάικα. Τώρα, όσο για το ελληνικό ροκ, αν έκανες τον κόπο να διάβαζες το άρθρο μου στο τεύχος του Μαΐου στο ίδιο περιοδικό, θα έβλεπες κατά πόσο υπάρχει και στο ελληνικό ροκ πολιτική ή όχι. Υπάρχει στο ροκ και κοινωνιολογία. Οι Rolling Stones έπαιξαν βασικό ρόλο στην ομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας που ήταν μεγάλο πρόβλημα στην Αγγλία. Έχουν γίνει συναυλίες ροκ ενάντια στο ρατσισμό. Συναυλίες σε ποινικές φυλακές, σε άσυλα, σε ψυχιατρία. Είναι γνωστό ότι το ελληνικό ροκ πιστεύει πολύ στο ανθρώπινο πάθος και στην ανθρώπινη αδυναμία. Στο υποσυνείδητο, όχι σαν πηγή κακού, αλλά και σαν πηγή δημιουργίας. Επειδή δεν μου άρεσαν ποτέ τα κούφια λόγια, εν ολίγη τα γράμματα τα κενά, όπως θα έλεγες εσύ, πάρε όλη την ελληνική ροκ δισκογραφία, αν βέβαια ξέρεις ποια είναι, και ασχολήσου με το στίχο της. Όλη τη δισκογραφία όμως. Υπάρχει στο ροκ και χρήμα. Εδώ το ελληνικό ροκ βέβαια χάνει. Αλλά στην Αγγλία κάποτε οι Beatles υπήρξαν οικονομικό κονδύλι. Τους έκαναν share γι' αυτό. Τώρα στην Αγγλία το ροκ είναι μόνιμο οικονομικό κονδύλι. Όπως επίσης στην Ολλανδία, στη Δυτική Γερμανία και αν θέλουμε να μιλάμε και για εκτός Ευρώπης, φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει στο ροκ και το χασίς. Είναι πολλές οι αναφορές σε τραγούδια και σε εξώφυλλα δίσκων, κυρίως σαν γκράς, εντός παρενθέσεως μαριχουάνα, κόμμα φούντα. Όχι μόνο στο ξένο, αλλά και στο ελληνικό ροκ.
Στο λέω καθαρά. Το ροκ πιστεύει στην αναγκαιότητα της τέχνης. Πιστεύει στην υπερβατική στιγμή που έχει ανάγκη ο κάτοικος της οποιασδήποτε μεγαλούπολης και ιδιαίτερα της Αθήνας που θεωρείται από τις χειρότερες. Πιστεύει στο συνέστημα με σίγμα κεφαλαίο. Πιστεύει ότι το υποσυνείδητο, όπως σου είπα, είναι εκτός από πηγή κακού και πηγή δημιουργίας. Πιστεύει στην κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας. Πιστεύει στην αγάπη με αλφα κεφαλαίο, στην ειρήνη με έψιλον κεφαλαίο, στην πίπα της ειρήνης με έψιλο κεφαλαίο. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να ξυπνήσεις επιτέλους? Όχι λοιπόν, άγνωστε νεαρέ του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς. Το ροκ ασφαλώς δεν περίμενε από κάποια πολιτική αλλαγή δικαίωση. Εντός παρενθέσεως, προτιμά τη λέξη κοινωνική. Αλλά περίμενε μια πιο εμπεριστατωμένη πληροφόρηση. Μια Μαργαρίτα Ζορμπαλά δικαιολογείται να λέει ότι τώρα, ακούγοντας Πρίσλεϊ και Πινκ Φλόιντ, συμπληρώνει και εξυγχρονίζει τη μουσική της παιδεία. Μια Ζορμπαλά που τίμια δήλωσε ότι μεγάλωσε με το «τρένο φεύγει στις 8». Όχι όμως κι εσύ. Περίμενε από εσένα πληροφόρηση για τη γενιά των beat και τη λογοτεχνία τους. Περίμενε από εσένα πληροφόρηση για τον underground κινηματογράφο, έστω και στο κλασικό πια επίπεδο Andy Warhol, και όχι στις ατομικές πρωτοβουλίες των διαφόρων σαν τον Μιχάλη Δημόπουλο, ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και αυτοί. Περίμενε από εσένα να ακούσει τον πραγματικό συμπαντικού ήχου σαν ρα και όχι τον κουνιστό κόλο του σε ρυθμό boogie, όπου γελώντας πια και ο ίδιος μας λέει «They try to fool you and I have to school you about jazz», δηλαδή προσπαθούν να σας κοροϊδέψουν και εγώ πρέπει να σας μάθω τι είναι το φαινόμενο που λέγεται jazz. Περίμενε από σας να μην ακούσει το βαρετό τριτοκοσμικό πρόγραμμα του McCoy Tyner, αλλά τον εκπληκτικό ερευνητή πιανίστα της σχολής Coltrane, που μπορεί και αυτόν να μην τον ξέρεις. Περίμενε από εσένα μια πληροφόρηση για την ύπαρξη του χιπισμού, του σιτουασιονίστα του Μάη του 68 στο Παρίσι, τη σωστή πληροφόρηση για το μεγάλο αντιμιλιταριστικό κίνημα της Αμερικής στη δεκαετία 60-70 με το Βιετνάμ. Περίμενε, τελίτσες, περίμενε. Το ροκ, άγνωστο νεαρέ του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, σου λέει όχι στα ναρκωτικά. Θα σου λέγε όχι και στο αλκοόλ, αλλά μέχρι νεωτέρας διαταγής του κράτους κάνει το κορόιδο. Άκου λοιπόν, άγνωστε νεαρέ του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, τι έχει να σου πει το ροκ πάνω στην υπόθεση που λέγεται ναρκωτικά. Εν λευκό σημαίνει στα άσπρα. Επίσης σημαίνει και αυτό που λέμε, παραδείγματος χάρη, είσαι εξουσιοδοτημένος εν λευκό. Το εξώφυλλο του δίσκου είναι αρκετά χιονισμένο, εντός εισαγωγικών. Δείχνει ένα νέο που δείχνει 50 χρονών και κοιτάει με απλανές βλέμμα το κενό. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ήρωες, άγνωστε νεαρέ. Ο Χριστός ήταν ένας από αυτούς. Ο Μάρξ ήταν ένας από αυτούς. Ο Φρόιντ ήταν ένας από αυτούς. Ο Καρλ Ιούγκ ήταν ένας από αυτούς. Ο Ντελέζ είναι ένας από αυτούς. Ο Γκεταρί είναι ένας από αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιογραφίες. Οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν γενιές. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπεύθυνοι για γενιές. Στο βιβλίο λοιπόν αυτών των ηρώων, που όταν έχεις μια τέτοια υπευθυνότητα μπορεί να είναι και βιβλίο του τρόμου, εγώ, νεαρέ άγνωστε, έκατσα και έψαξα αυτές τις φάτσες που εσύ ζητούσες στα νιάτα σου. Και σε έχω δει πάρα πολλές φορές ζαρωμένο σε κάποια γωνιά του δρόμου να προσεύχεσαι σε αυτούς τους ήρωες. Να αισθάνεσαι ενοχές απέναντί τους.
Και όταν ψάχνεις να βρεις την αιτία για τις ενοχές αυτές, να μην τη βρίσκεις. Σε ρωτάω, μπορείς να μου απαντήσεις αν θα σε ρωτήσω ποιος από όλους αυτούς τους ήρωες ή και θεούς, γιατί πολλοί τους θεοποιούν. Ποιος από όλους αυτούς λοιπόν τους ήρωες ή θεούς ορίζουν εσένα? Ποιοι είναι αυτοί που σε γεμίζουν με αυτές τις ενοχές? Γιατί το βλέπω πάρα πολύ καλά ότι πονάει το στομάχι σου. Χτυπάει, βλέπεις, το άγχος στο στομάχι. Η νεύρωση που λένε, αν έχεις ακούσει. Και αυτή την νεύρωση εγώ, που τη θεωρώ εγκληματική για έναν ανθρώπινο χαρακτήρα και οργανισμό, αν την προσωποποιήσω, θα της δώσω το πρόσωπο του Μάρξ. Αν τον ντύσω, θα την ντύσω με το χιτόνιο του Χριστού. Και αν δω τα χρόνια αυτού του προσώπου, οι πολλές ρητίδες που θα έχει θα είναι φροηδικές. Τώρα, τα 1000 πρόσωπα που όλα αυτά έχουν δώσει σε σένα, μόνο με φαντάσματα της Μέδουσας. Αν ξέρεις ελληνική μυθολογία, εγώ μπορώ να τα παραλληλήσω. Θα σε κουράσω λίγο ακόμα παραπάνω, αλλά δεν πειράζει νομίζω, αξίζει τον κόπο. Heroin στα αγγλικά. Ηρωίδα είναι η μετάφρασή του στα ελληνικά. Γιατί βλέπεις, ο άνθρωπος που την ανακάλυπτε το 1884 νόμιζε ότι είχε ανακαλύψει το φάρμακο που θα έσωζε τους μορφινομανείς. Επίσημα απαγορεύτηκε το 1920. Δεν είμαι και σίγουρος τώρα βέβαια για τις χρονολογίες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, εν ενεργή αηροινομανής, ενώ σου έχει τη δόση του, είναι καλά, πολύ καλά. Όταν δεν την έχει, νομίζει ότι θα πεθάνει. Δεν έχει καμιά αίσθηση χρόνου. Ξεχνάει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είναι πολύ συγκεχημένα μέσα του. Έχει τόσο πολύ αντιφατικά συναισθήματα που μέσα σε 20 λεπτά το μίσος και η αγάπη εναλλάσσονται με μεγάλη γρηγοράδα. Για το φίλο δεν υπάρχει φίλος. Πουλάει και την ίδια του τη μητέρα για μία δόση. Ο φίλος και γενικά τα συναισθήματα αυτά είναι αφημένα στην κρίση της ηρωίνης. Πίσω δε από όλα αυτά κρύβεται μια αιώνια απειλή που ανήκει μόνο στην ηρωίνη. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή ο ηρωινομανής είναι μόνος του αυτός και η ηρωίνη, και ανάμεσά τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απελπισμένη κραυγή. Γιατί σε ό,τι μισεί, σε ό,τι αγαπάει, σε ό,τι αισθάνεται, είναι αυτός, αλλά ουσιαστικά είναι η ηρωίνη κρυμμένη από πίσω του. Για εγώ δεν χρειάζεται καν να μιλάει για εγώ αυτός ο άνθρωπος, άγνωστε νεαρέ. Γιατί ό,τι στεγανό είχε να προστατεύσει το εγώ του, έχει τρυπηθεί, έχει σπάσει, έχει ανοίξει. Όπως ανοίγουν οι φλέβες όταν τις κόβεις με το ξηράφι, όταν αυτοκτονείς ή όταν τις τρυπάς με τη σύριγγα για να πάρεις τη δόση σου. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ο ηρωινομανής βαδίζει σε ένα μονόδρομο που έχει μία και μόνη κατεύθυνση, όπου η αλήθεια και η ψευτιά
παύουν να διαχωρίζονται. Είναι το ίδιο πράγμα. Ακόμα το φως και το σκοτάδι φτάνουν να είναι το ίδιο πράγμα. Όσο για την ηρωίνη, ποτέ καθαρά δεν θα δεις κατά πόσο είσαι επηρεασμένος από αυτή ή όχι και κατά πόσο την έχεις ανάγκη. Αυτή παραμονεύει πάντοτε στη σκιά και όπως σου είπα είναι μονόδρομος, έχει μια καρδιά και μια παντιέρα. Γι' αυτό άγνωστε νεαρέ, σε προειδοποιώ ότι είναι ηρωίνη και να μην ξεχαστείς ποτέ να νομίζεις ότι την ελέγχεις, ότι ξέρεις τι ζητάς και το γιατί. Στη χώρα που ζούμε, την Ελλάδα, τυχαίνει το βίτσιο αυτό να είναι πάρα πολύ ακριβό. Έτσι, ο ηρωινομανής πρέπει να είναι μίδας, χρυσάφι. Επίσης, με όλα αυτά που σου είπα θα κατάλαβες ότι μόνο με μια υποταγή απέναντι σε αυτό το βίτσιο μπορείς να επιβιώσεις. Επίσης πιστεύω να κατάλαβες ότι θέλει μια ειδική μεταχείριση. Θέλει, ας το πούμε, και αγάπη, γιατί διαφορετικά θα σε σκοτώσει. Μην ξεχνάς ότι οι εχθροί σκοτώνουν. Θέλει λοιπόν μια αγάπη, μια ειδική μεταχείριση για να μην σε σκοτώσει. Στα μέτρα τα δικά της. Γιατί στο λέω είναι επικίνδυνη, γιατί ο άνθρωπος, ο άγγελος, ο σωματοφύλακας που τη φυλάει είναι άγγελος θανάτου. Απ' την άλλη μεριά είναι γλυκιά. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε καν λόγος να σου γράφω αυτά που σου γράφω. Αλλά θα έχεις καταλάβει ήδη πόσο κλειστά είναι τα περιθώρια της. Δεν μπορεί, φίλε, κανείς να αισθανθεί χορτασμένος από την ηρωίνη. Συνέχεια θέλει και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Και εν κατακλείδη το φιξάκι, φιξάκι άγνωστε νεαρέ, θα έπρεπε να ξέρεις τι είναι. Δεν είναι παρά μια στιγμή, αλλά όπως ήδη κατάλαβες, μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή. Αν έχεις τη δυνατότητα, διαβάζοντας αυτά που σου λέω, να ακούς το δίσκο μου εν λευκό, θα σε ευχαριστούσα πάρα πολύ. Υπάρχουν διάφορες πλούσιες κόρες μπαμπάδων με μαμάδες οι οποίες διαθέτουν ζυγκολό, ο οποίος ζυγκολό είναι γεμάτος φιλοφρόνηση για τον μπαμπά και ερωτομουρμούρα για τη μαμά, που αυτές οι πλούσιες κόρες παίζουν με χάρη από μόδα με την τρόγκα, το ναρκωτικό, δήθεν οργισμένες, πουλώντας underground και ελευθερία στον έρωτα. Όταν όμως έρθει η ώρα να πει το παραμύθι, εντός παρενθέσεως η εξάρτηση από την τρόγκα, το βαποράκι εντός εισαγωγικών, δεν είναι rock and roll star σαν τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ας μου επιτρέψεις, νεαρέ, να έχω κι εγώ το δικαίωμα της αυτοειρωνίας. Αυτός, το βαποράκι, έχει μια πείνα που τραβάει τη μοίρα πολύ βαθιά και το μάτι του από την αγρύπνια είναι πέτρινη γροθιά. Όπως κατάλαβες, νεαρέ, μιλάμε για γενικοκεντρικό στεγανή αρτηρία του εγκεφάλου.
Μιας και ακούς το δίσκο, πρέπει περίπου να έχεις φτάσει στο τελευταίο τραγούδι της πρώτης πλευράς, το θάνατο. Και αν δεις έξω στο εξώφυλλο, δεν έχει εισαγωγικά ο θάνατος αυτός, άγνωστε νεαρέ. Η δεύτερη πλευρά του δίσκου ξεκινάει με ένα τραγούδι γραμμένο για κάποιο υπερευαίσθητο άτομο που κάποτε υπήρξε ηρωινομανής, είναι υπαρκτό πρόσωπο και τον έχουν ταλαιπωρήσει οι ψυχιατρικές κλινικές της χώρας μας. Αυτό το άτομο είναι αλαζονικό, είναι καχύποπτο, του αρέσει να πετάει την πέρτα του εμπρός και κάθε τόσο να λέει «Να φύγω τώρα, θα σας ξαναδώ». Μοιάζει σαν κάτι να ψάχνει, μα κι όλο να το χάνει. Κι ούτε ένας από εσάς δεν ενδιαφέρεται να ρωτήσει τι είναι αυτό που ψάχνει. Μόνο του λέτε «Καλά πήγαινε τώρα, γιατί είναι κακιά η ώρα και ο καιρός και η στιγμή. Με τον καιρό κάτι θα γίνει». Εκείνος όμως φαίνεται ότι έχει άλλο σκοπό, γιατί κάθεται σε μια παράγκα και χωρίς Θεό ή ήρωες, σαν και αυτούς που σου έλεγα στην αρχή του άρθρου μου, ψάχνει να βρει κάποιο φάρμακο μοναδικό. Κι έτσι κάποια στιγμή, λίγο ειρωνικά, αδικαιολόγητα όπως θα έλεγες κι εσύ, τα βάζει με όλους σας. Και μια μέρα ξαφνικά αρχίζει και δεν μιλάει. Κοιτάει στο κενό. Κάτι μυστικό τελικά. Και έτσι αθόρυβα και αποφασιστικά μετατρέπεται σε σκιά και σας λέει «Άντε να φεύγω τώρα, είναι η ώρα και ίσως σας ξαναδώ. Αντίο».